Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. 519 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΙΤ και αφορούν στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο. 321 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ δυστυχώς η Ελλάδα μετρά 16 νέους θανάτους. Εξειδικεύω τι συμβαίνει με τη Θεσσαλία. Η Καρδίτσα δίνει ένα νέο κρούσμα κορονοϊού, η Λάρισα 14, η Μαγνησία 5 και τα Τρίκαλα 2. Αλλάζουμε θέμα. Μπορεί να συνάντησε εμπόδια στην άφηξή της στην Αθήνα, αλλά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, βρέθηκε τελικά στην αρχαία αγορά, όπου αποκοινούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε αυτόν τον επιβλητικό χώρο εξήγησαν την τεράστια σημασία που θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανάκαμψης στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν συνδέσεις με διάφορα μέρη της Ελλάδας και ακολούθησε συζήτηση του Πρωθυπουργού και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολίτες. Από την αρχαία αγορά, Μητσοτάκης και Φόντερ Λάιεν έκαναν δηλώσεις και αυτό που ξεχώρισε ήταν το ευχαριστώ της Προέδρου της Κομισιόν στον Έλληνα Πρωθυπουργό στα ελληνικά. Με υπερηφάνεια λοιπόν και αυτοπεποίθηση στο μέλλον της Ευρώπης, παραδίδω σε εσάς, σε σένα και στην Ελλάδα το Next Generation EU. Ευχαριστώ. Η Ελλάδα ανήκει στις ωφελημένες χώρες από την κατανομή των κονδυλίων, καθώς δικαιούται περίπου 31 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και σε δάνεια. Αναγνώρισε όμως και την δικιά της ευθύνη, καταθέτοντας από τις πρώτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 175 κρίσιμων επενδύσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων. Μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, αλλά μαζί και με τις ιδιωτικές επενδύσεις, εκτιμούμε ότι τα συνολικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να κινητοποιηθούν θα αγγίξουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε σε ορίζοντα 7 ετίας να δημιουργήσουμε επιπλέον 200.000 θέσεις εργασίας και πρόσθετη εθνική ανάπτυξη που θα αγγίζει το 7%. Το πρόγραμμά μας αντιπροσωπεύει 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Είναι το μεγαλύτερο σχέδιο ανάκαμψης στην Ευρώπη από την εποχή του σχεδίου Μάρσελ και αφορά την ανάταξη που χρειάζεται η Ευρώπη. Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει το λεγόμενο πράσινο φως στο σχέδιο της Ελλάδας, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας για την Ελλάδα 2.0, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των αρχών μας. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Διακριτικά προσέγγισαν οι αστυνομικοί τον άντρα της νεκρής Καλολάιν σήμερα στην Αλόνισο. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μια ανάσα από την εξιχνίαση μιας άγριας δολοφονίας που συντάραξε το Πανελλήνιο βρίσκεται η ελληνική αστυνομία από ό,τι φαίνεται. Οι εξελίξεις όσο περνούν οι ώρες είναι ραγδαίες, όπως είχε φανεί από νωρίς το πρωί, μετά τις πληροφορίες για νέα στοιχεία που είχαν προκύψει από τις έρευνες για το έγκλημα στα γλυκά νερά με θύμα την 20χρονη Καρολάιν. Ήταν ξημερώματα της 11ης Μαΐου, όταν κόπηκε το νήμα της ζωής του κοριτσιού, που συνέδεσε τη ζωή της με την Αλόνισο, δίπλα στο μόλις 11 μηνών κοριτσάκι της. 20 στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής έχουν ρηχθεί όλο αυτό το διάστημα στη μάχη της εξιχνίασης. Ένα στοιχείο που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες έχει αλλάξει την κατεύθυνση των ερευνών. Οι κάρτες μνήμης από τις κάμερες στη μεζονέτα των γλυκών νερών είχαν αφαιρεθεί αρκετή ώρα πριν από την ώρα του εγκλήματος. Επίσης, από την εξέταση που έγινε στο κινητό του πιλότου, εντοπίστηκε δραστηριότητα την ώρα όμως που ο 32χρονος, πάντα κατά την κατάθεσή του, ήταν δεμένος και ακινητοποιημένος από τους δράστες. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η άτυχη Καρολάιν φορούσε ένα smartwatch, το οποίο κατέγραφε τους παλμούς της και τα δεδομένα που ανακτήθηκαν δεν συνάδουν με τις ώρες από τις καταθέσεις του συζύγου της. Με βάση αυτά τα νέα στοιχεία, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασαν με ελικόπτερο σήμερα το πρωί στην Αλόνισο την ώρα που τελούνταν μνημόσυνο στη μνήμη της άτυχης Καρολάιν. Διακριτικά πλησίασαν τον πιλότο, ο οποίος είχε φτάσει από χθες με ελικόπτερο της εταιρείας όπου εργάζεται στο νησί, και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Όπως πληροφορήθηκα, οι αστυνομικοί του ανέφεραν ότι έπιασαν ένα άτομο στο αεροδρόμιο και τον κάλεσαν να πάει μαζί τους για να τον αναγνωρίσει, είπε ο Δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και πρόσθεσε: Οι αστυνομικοί ήταν πολύ διακριτικοί και δεν προκλήθηκε αναστάτωση στο μνημόσυνο. Δεν ξέρω αν τον έχουν καλέσει για αναγνώριση ή για να δώσει νέα κατάθεση. Οι εικόνες άλλωστε που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικές εκπομπές
έδειξαν τη στιγμή που ο 32χρονος πιλότος λίγο πριν φύγει από το νεκροταφείο για να μεταφερθεί με το ελικόπτερο της Ελλάς στη Γαδά να είναι ήρεμος και να αγκαλιάζει σφιχτά τη μητέρα της Κάρολαϊν για να την αποχαιρετήσει. Η ενημέρωση από αστυνομικές πηγές αναφέρει ότι ο 32χρονος πιλότος κλήθηκε στη Γαδά για να δώσει κατεπίγουσα συμπληρωματική κατάθεση μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Από την Αλόνισο, ο 32χρονος μεταφέρθηκε με το ελικόπτερο της αστυνομίας στη Γαδά και στον 11ο όροφο, όπου βρίσκεται το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για τη νέα του κατάθεση. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έχει κληθεί να καταθέσει και ένας άλλος άνδρας, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού, προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας βρέθηκε ένας 42χρονος με μυοκαρδίτιδα λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Pfizer. 42χρονος άνδρας εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με μυοκαρδίτιδα μερικές ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με Pfizer. Μάλιστα, κίτρινη κάρτα προς διερεύνηση έχει αποστάλει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για το περιστατικό. Ο Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Φίλιππος Τρυποσκιάδης, μίλησε για το πώς σχετίζεται ο κορονοϊός με τα καρδιολογικά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί. Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τα εμβόλια, έχουμε ξεχάσει κάτι, ότι τα εμβόλια δεν γίνονται έτσι. Γίνονται διότι έχουμε ένα απίστευτα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο όχι μόνο δεν είναι σοβαρό, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα για το πρόβλημα αυτό τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, άρα πριν μιλήσουμε για τις μικρές, απειροελάχιστες παρενέργειες των εμβολίων, βέβαια για αυτό που την παθαίνει είναι σοβαρή, θα πρέπει κανείς, εμένα στο μυαλό το δικό μου δεν είναι μόνο αυτές, είναι αυτά που έχουμε δει στις εντατικές. Και το ερώτημα το οποίο είναι, και μετά θα σας πω τι θέλετε για το περιστατικό, είναι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο για αυτή την πάθηση που έχει σκοτώσει τόσο κόσμο, εκτός από τα εμβόλια, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, για να πριν πάμε στον περιστατικό, ότι το πιο για μένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν έχει τεθεί είναι τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η πάθηση ακόμα και σε εκείνους που την περάσανε, μακροπρόθεσμες συνέπειες, σε αυτούς που την περάσανε ελαφρά. Το οποίο έχει φανεί ότι ακόμα και αυτοί που το περάσανε ελαφρά μπορεί να έχουν πρόβλημα στην καρδιά. Το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε πώς εξελίσσεται, μπορεί να φύγει, δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, ναι, αλλά θα πρέπει και εμείς οι γιατροί να λέμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Και δεν είναι κακό να λες ότι αυτά ξέρω και αυτά δεν ξέρω για μια πάθηση που είναι καινούργια. Διότι αν λες ότι εγώ ξέρω για κάτι που είναι καινούργιο, φτάνει στο σημείο πολλές φορές να αυτοδιαψεύδεσαι και μετά δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, τώρα για το περιστατικό το οποίο θα θέλατε. Φαίνεται ότι υπάρχουν μελέτες ότι τα εμβόλια mRNA μπορούν να κάνουν μυοκαρδίτητα. Η μυοκαρδίτητα που γίνεται είναι σπάνια. Και το ευχάριστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στο 90-95% των περιπτώσεων περνάει ήπια. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι αν κάνει το εμβόλιο μυοκαρδίτιδα. Το θέμα είναι εάν μυοκαρδίτιδα γίνεται παραπάνω από αυτή που βλέπουμε, διότι μυοκαρδίτες βλέπουμε εδώ και πολλούς καιρούς χωρίς το εμβόλιο. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτό το εμβόλιο τώρα που γίνεται αυξάνει τις μυοκαρδίτιδες. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς, φαίνεται ότι υπάρχει μια συσχέτιση. Τώρα, η πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, ήταν 200, σε μια μελέτη από το Ισραήλ, 275 ασθενείς σε 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, από τους οποίους το 95% ήταν έτσι. Ερώτημα. Θα έχουμε απώλειες από όποια θεραπευτική παρέμβαση έχουμε για τον κορονοϊό. Βεβαίως. Ανοίχτε τις παρενέργειες των χαπιών που παίρνετε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει φάρμακο, ό,τι και να είναι. Δεν υπάρχει ιατρική παρέμβαση, όποια και να είναι, που να μην υπάρχει παρέμβαση. Ακόμα και σε όσους που πέρασαν ελαφρά κορονοϊό, φαίνεται να υπάρχει προσβολή της καρδιάς. Το τι συνέπειες θα έχουμε όσοι πέρασαν τον ιό θα το δείξει το μέλλον. Ο πόνος στο στήθος είναι ένα σύμπτωμα που θα πρέπει να κινητοποιήσει τον ασθενή που θα νιώσει κάτι τέτοιο, τον μεταξύ άλλων ο κ. Τρυποσκιάδης. Μετά από τη δεύτερη δόση του εμβολίου, συνήθως έχει αναφερθεί με εμβόλια mRNA. Μετά από μερικές μέρες ο ασθενής αισθάνεται ένα πόνο στο στήθος. Ο δικός μας ασθενής ήταν, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν 42 ή 49, εν πάση περιπτώσει ήταν μεγαλύτερο από 40
και αυτό που αναγκαστήκαμε να το κάνουμε στεφανιογραφία για κανένα άλλο λόγο, διότι φοβηθήκαμε μήπως είναι κανένα στεφανιό σύνδρομο, διότι, λοιπόν, αφού αποκλείστηκε ότι ήταν στεφανιό σύνδρομο, κάναμε τις εξετάσεις. Παστονής είχε μια πορεία του πέρα, του δώσαμε τα φάρμακα, πέρασε ο πόνος, ήταν και λαρισαίος. Την τρίτη, την τέταρτη μέρα έφυγε από την κλινική. Και βέβαια του είπαμε για να είμαστε και εμείς ήσυχοι για κάτι το οποίο νομίζουμε ότι δεν είναι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί και εμείς έχουμε στεφανία για να είμαστε εντάξει, ότι να έρχεται να μας βλέπει τον πρώτο καιρό. Και μετά του κάνουμε και μια μαγνητική τομογραφία για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει. Να σημειωθεί πως ο 42χρονος άντρας παρακολουθείται από τους γιατρούς για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μυοκαρδίτιδα. Έναν 99χρονο άνδρα για απόπειρα βιασμού κατήγγειλε μια 50χρονη γυναίκα στις αστυνομικές αρχές, ενώ η υπερήλικα σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αντιμέτωπε με μια ιδιαίτερη υπόθεση απόπειρα βιασμού βρέθηκαν αστυνομικές αρχές τόσο της Μαγνησίας όσο και της Λάρισας, καθώς η καταγγελία για τον φερόμενο δράστη αφορά σε υπερήλικα κάτοικο χωριού του Δήμου Κιλελέρ, ο οποίος και συνελήφθη. Η μήνυση κατά ενός 99χρονου κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου από γυναίκα ηλικίας 50 ετών, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του υπερήλικα και σύμφωνα με την καταγγελία της επιτέθηκε βγαίνοντας γυμνός από τον μπάνιο. Η γυναίκα τον απόθεσε και εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι για να προχωρήσει στη συνέχεια στην κατάθεση μήνυσης βάρος του. Ενώ αστυνομικοί, το αστυνομικό τμήμα του Σκυλελέκ προχώρησαν χθες τη σύλληψη του φερόμενος δράστη, ο οποίος σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ακόμη μία απάτη με θύμα έναν χρυσοχώ αποκαλύφθηκε, καθώς ο επαγγελματίας προσπάθησε να πουλήσει ένα κόσμημα αξίας 200 ευρώ και τελικά βρέθηκε χαμένος. Η υπόθεση που έγινε γνωστή αποκαλύπτει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικότερα στις εναλλαγές μέσω διαδικτύου. Αυτή τη φορά εξαπατήθηκε χρυσοχώς και του απέσπασαν 200 ευρώ. Ο επαγγελματίας προσπάθησε να πουλήσει κόσμημα αξίας 200 ευρώ, ό,τι αφορά την υπόθεση πιο συγκεκριμένα. Και τελικά βρέθηκε χαμένος. Φερόμενος ως πελάτης, επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη καταστήματος και του ζήτησε να αγοράσει ένα κόσμημα αξίας 200 ευρώ. Ζήτησε όμως λόγω της απόστασης η συναλλαγή να γίνει με τη μέθοδο λεφτά στο λεπτό της Τράπεζας Πειραιώς. Ο χρυσοχώς συμφώνησε και πήγε στο πλησιέστερο ATM, προκειμένου να παραλάβει τα χρήματά του. Όμως ταυτόχρονα έστειλε τον κωδικό με τα στοιχεία της συναλλαγής των αποστολέων των χρημάτων, με αποτέλεσμα συνεργός του φερόμενου πελάτη να προλάβει και να αφαιρέσει τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Κοιτάξτε, αυτό το σκηνικό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Γενικώς η φτώχεια κατά τέχνης κατεργάζεται. Είναι μια κομπίνα η οποία γίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μέσω των τραπεζών. Δηλαδή τι ακριβώς, για όσο δεν... Δηλαδή ακριβώς τι γίνεται. Παραγγέλνουν κάποιο κόσμημα μέσω της, και θέλουν να το πληρώσουν μέσω τραπέζης. Παραγγέλνουν το κόσμημα, στέλνουμε το κόσμημα εμείς και βάζουν τα λεφτά μέσα, αλλά έχουν δικαίωμα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα να το αποσύρουν τα λεφτά, να τα πάρουν πίσω. Οπότε γίνεται αυτό. Ενώ φαίνεται ότι έχει γίνει κατάθεση, έτσι, μετά από μία ώρα και αφού έχει σταλεί το κόσμημα, έχουν αποσυρθεί τα λεφτά, ενώ το κόσμημα έχει φύγει και έχει πάει. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας. Έχουμε στείλει και email, έχουμε ενημερώσει και στις γενικές συνελεύσεις, έχουμε ενημερώσει και κατηδίαν. Στην αρχή ξεκινήσανε με πολύ μεγαλύτερα ποσά, αλλά τώρα πάνε και στα μικρά ποσά. Έτσι, ό,τι βγάλουν, είπαμε, γιατί το έχει ατέχνης κατεργάθει. Και γενικώς σε όλη την Ελλάδα, έχουμε ενημέρωση από όλη την Ελλάδα ότι συμβαίνει παντού. Και όχι μόνο στο δικό μας είδος, αλλά και σε όλα τα είδη πλέον. Έχουμε για μηχανήματα, αγροτικά μηχανήματα, έχουμε για αυτοκίνητα, πληροφορίες για μηχανήματα, έχουμε για αυτοκίνητα. Το ηλεκτρονικό έγκλημα πλέον έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αύξηση. Ο επαγγελματίας πάντως κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Βόλου. Στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Λάισα, παίρνοντας τη σκυτάλη από την περσινή διοργάνωση που είχε αναλάβει η Άρτα. Μια ακόμη σπουδαία διοργάνωση φιλοξενείται το επόμενο τρίμηνο στον νομό Λάρισας και Θεσσαλία. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, τους Δήμους Λαρισαίων, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Φαρκαδόνας και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λάρισας, διοργανώνουμε στις 18, 19 και 20 Ιουνίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου κατηγορίες ανδρών και γυναικών σε διαδρομές του νομού Λάρισας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει 61 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων, το μεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα με την Αττική και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες bike-friendly περιφέρειες της χώρας. Μέσω των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμε ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων σε Λάρισα, Βόλο, Τίκαλα και Αρδίτσα,
αλλά και σε μήκος 13 χιλιόμετρα στο μέτωπο του Δήμου Αγιάς, καθώς επίσης και την προμήθεια συμβατικών και κλιματικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των Δήμων. Όσον αφορά το Δήμο Κυλαλεύ, συμμετέχοντας σε αρκετές από αυτές, είναι έτοιμος να συμβάλλει. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα, ιδιαίτερα τους διοργανωτές και τους αθλητές, τους προέδρους των συλλόγων, και πιστεύοντας και ευελπιστώντας ότι μπορεί αυτό με τη συνεργασία όλων να μεγαλώσει, γιατί ειδικά ο νομός Λάρισας είναι μια περιοχή η οποία ενδείκνεται για αυτού του είδους το άθλημα. Ως Δήμος Λαρισαίων συνδράουμε σημαντικά και οικονομικά στη φιλοξενία των αθλητών στην πόλη μας. Είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται στη Λάρισα μετά τον κορονοϊό και μετά την πανδημία λόγω του COVID-19, και θα θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις να έρχονται στην πόλη μας. Αυτές οι εκδηλώσεις βοηθούν στην αναγνώριση της Λάρισας στο Πανελλήνιο, κάνοντας τη Λάρισα να έχει εξέχουσα θέση στον αθλητικό χάρτη της χώρας. Επίσης, η πόλη μας, με τα έργα που γίνονται του ΣΒΑΚ, είναι φιλική προς το ποδήλατο και ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα οι συμπολίτες μας και τα επόμενα χρόνια να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν το μέσο αυτό για τις μετακινήσεις τους. Πρόκειται για αγώνες που αφορούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, ενώ οι αθλητές θα περάσουν από Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Νίκαιας, Ελασσόνας, Τυρνάβου καθώς και της Λάρισας. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι στηρίζουν εδώ πολύ το ποδήλατο και αυτό είναι ευχάριστο, και να συνεχίζουν να το στηρίζουν. Άκουσα και ένα πρόγραμμα που είπε πριν ο Αντιπεριφερειάρχης για την ανάπτυξη περαιτέρω της κρίσης του ποδηλάτου. Όλοι γνωρίζουμε τα ωφέλη του ποδηλάτου, όχι μόνο ως άθληση αλλά και ως μετακίνηση και ψυχαγωγία. Με τα χαρά σας που δεχόμαστε στο Δήμο Τυρνάβου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας, στο σεισμόπληκτο Δήμο Τυρνάβου και ειδικά στην περιοχή του Θαμασίου, όπου θα γίνει η διαδρομή, η οποία όπως γνωρίζετε είναι η σεισμόπληκτη περιοχή από τις 3 Μαρτίου. Και έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης στους δημότες μας και πόσο μάλλον στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές, να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο που επιλέχθηκε για να γίνει αυτός ο αγώνας. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε και να έχουμε πάλι μια καλή συνεργασία με την Περιφέρεια όπως και έχουμε μέχρι τώρα, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα. Να καλωσορίσουμε στην πόλη μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τους αθλητές, τους συλλόγους όλοι. Τους ευχόμαστε να έχουν μια καλή διαμονή. Από μεριάς του ποδηλατικού συλλόγου που έχουμε αναλάβει τη διοργάνωση, έχουμε κάνει τα πάντα να υπάρχει μια άρτια διοργάνωση, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν όλοι και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει και μια τονωτική οικονομική ένεση για τον τόπο μας. Στην άλλη γραμμή της σύνδεσης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, ο κ. Νίκος Λιούπας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τζανακούλη, σε εσάς και τους συνθεατές σας. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αθλητισμού ήταν η εισαγωγή μας με το ρεπορτάζ, αλλά για να μας τα αναλύσετε καλύτερα εσείς, γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε και αυτός που εισηγείτε του προγράμματος. Ακριβώς. Είναι άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση η οποία θα εξαφθεί στην περιφερειά μας και στο Μολάρισας. Είναι ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας που αφορά τις γυναίκες της κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Τα ποδήλατα θα διασχίσουν σχεδόν όλο τον νομό. Θα περάσουν από τη Λάρισα, από το Δήμο Τυρνάβου, Δήμο Λασσούνας, από το Δήμο Φεργαδόνας και θα καταλήξουν πάλι στη Λάρισα. Είναι τρεις αγώνες, οι αγώνες θα διαρκέσουν τρεις ημέρες. Την Παρασκευή είναι ο αγώνας χρονομέτρησης που εξαρτάται στο Δήμο Νίκαιας, στην περιοχή της Νίκαιας του Αγίων Αναργύρων. Είναι ο αγώνας των γυναικών που θα διεξαχθεί το Σάββατο με κίνηση στις 2 ώρα από το άγαλμα του Ποκράτη. Και θα έχει τερματισμό στον Ταχύο Τυρνάβου, και ο αγώνας των ανδρών που θα εξαρτηθεί την Κυριακή θα ξεκινήσει από το άγαλμα του Ποκράτη, θα διασχίσει όλη τη Λάρισα. Από την Δόκτωρη Κάλλο θα περάσουν στο Σπαργαδόνα, στο Βριζάνο, στο Δαμάσι, στο Μεσοχώρι, θα περάσει τον Δύναβο, θα τερματίσουν το άγαλμα του Ποκράτη στη Λάρισα. Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα φέρει για κάποιες μέρες στην περιοχή μας πολλούς αθλητές, εκατοντάδες αθλητές, συνοδούς, προπονητές, διαιτητές, και θα βοηθήσει για να ανατονωθεί η οικονομία της περιοχής μας. Κύριε Λιούπα, δηλαδή αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γεμάτο από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ξεκινήσουν οι αγώνες και θα συνεχίζονται για μέρες πολλές. Το πρόγραμμα αυτό τον αγώνα τον διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με τους Δήμους. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας το διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, Δήμο Τυρνάβου, Κελινέ, Φαργαδόνας και με την συνεργασία του Ποδηλατικού Συλλόγου Λάρισας.
Λοιπόν, είναι μια συνεργασία τη περιφέρεια με του άλλου Δήμου και με το Δημοτικό Συνολάρι σα. Είναι μεγάλη αθλητική διοργάνωση, είναι ένα παλιό άθλημα. Θα φιλοξενήσουμε στο μέλλον και άλλου τέτοιου είδους διοργανώσεις. Μάλλον δεν πάει καλά η σύνδεση λόγω της κακοκαιρίας. Στο μέλλον θα έχουμε και άλλου είδους τέτοιους διοργανώσεις μεγάλες όπως αυτή. Η Περιφέρεια της Αλίας έχει διοργανώσει πάρα πολλές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και στο παρελθόν και στο μέλλον. Βέβαια, λόγω της κατάστασης της πανδημίας, οι αθλητικές διοργανώσεις είχαν σταματήσει. Αλλά πριν από λίγες μέρες, φιλοξενήσαμε στη Λάρισα τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Βόλεϊ Γυναικών. Και στη συνέχεια θα έχουμε και άλλες μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες όμως θέλουν χρόνο για να προγραμματιστούν και λόγω της πανδημίας έχουν σταματήσει. Από εδώ και πέρα έχουμε μικρά αθλητικά γεγονότα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά ευελπιστούμε ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε και πάλι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην περιφέρειά μας. Προηγουμένως άκουσα στο ρεπορτάζ που εισηγούνταν κάποιος εκ των συνδιοργανωτών σας ότι ετοιμάζεται προτάσεις και προγράμματα ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο η χρήση ποδηλάτου στη Λάρισα. Ακριβώς. Εμείς βλέπουμε το ποδήλατο όχι μόνο στο αθλητικό μέσο, ναι, αλλά ως και ένα μέσο μεταφοράς το οποίο είναι γρήγορο, είναι φιλικό στο περιβάλλον, γυμνάζει αυτό που χρησιμοποιεί και μέσω των βιώσιμων μαθητών αναπλάσεων χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο δίκτυο πεζοδρόμων σε όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και στον Πόλο και στην Καρδίτσα, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλο και θα κάνει ασφαλή τη μετακίνηση των πολιτών του ποδήλατο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη πιστοποιημένη bike friendly περιφέρεια και έχει υπογράψει για τον λόγο αυτό και ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Ότι ναι, δηλαδή θεωρείται μια πόλη στην οποία κάποιος μπορεί και να χρησιμοποιεί μόνο το ποδήλατό του. Ακριβώς. Όχι μια πόλη, μια περιφέρεια η οποία έχει ως στόχο να κάνει τις πολίτες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο το ποδήλατο. Πολύ καλό είναι αυτό και μάλιστα όλες αυτές οι διοργανώσεις βέβαια θα φέρουν και τουρισμό. Γιατί δεν θα έρθουν μόνο οι αθλητές, θα έρθουν μαζί και όλοι αυτοί οι προπονητές, άνθρωποι που θα έχουν εξίσου μαζί τους, οικογένειες. Οπότε θα υπάρχει και μια ένεση στην οικονομία όχι μόνο της Λάρισας αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας. Ακριβώς. Οι αθλητικές διοργανώσεις και ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα project το οποίο έχουμε βάλει σε πρώτο πλάνο την αρχή της θητείας μας μαζί με την Περιφέρεια του Κώστα τον Αγοραστό. Γιατί πιστεύουμε ότι ακριβώς δεν έχουν μόνο αθλητές, έχουν οι οικογένειές τους, έχουν οι συνοδοί. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα μείνει για αρκετές μέρες στην περιοχή μας, όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά και στις γύρω περιοχές. Yeah. Έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί τα τουριστικά μέρη της Θεσσαλίας και να αφήσει τα λεφτά του εδώ πέρα, μένοντας ξενοδοχεία, τρώγοντας, διασκεδάζοντας, κάνοντας περιηγήσεις. Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την περιφέρειά μας. Και η Περιφέρεια της Αλίας θέλω να σας πω ότι και λόγω της γεωγραφικής θέσης, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη και από βορρά και από νότο, αλλά και λόγω των σύγχρονων αθλητικών υποδομών που έχουμε, αλλά και λόγω της αθλητικής διάθεσης που έχουμε, είναι η νούμερο ένα αθλητική περιφέρεια στην χώρα. Όλες οι ομοσπονδίες θέλουν να γίνουν διαγώνες στην Περιφέρεια της Αλίας. Και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε την απόλυτη επιτυχία. Εδώ είμαστε κι εμείς να τα βλέπουμε και να αναδεικνύουμε τα καλά της περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε θέμα. Απορριπτική ήταν η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος για την προσφυγή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά του Δήμου Βόλου αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης των πεδίων του Άρεως. Στο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπήρχε η επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής με τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου. Όμως η απόφαση του Δήμου Βόλου φαίνεται ότι δικαιώνει οι πολίτες που έβλεπαν τις περιουσίες τους να είναι δεσμευμένες για αρκετά έτη, χωρίς να έχουν πάρει χρήματα ως αποζημίωση οι περισσότεροι από αυτούς. Για το θέμα τοποθετήθηκε πάντως ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, τονίζοντας χαρακτηριστικά. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία κόντρα για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει πλευρά του Δήμου, της πόλης, που θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι. Αυτή την εντολή μας έχει δώσει ο βολιώτικος λαός και θα κριθούμε από αυτόν. Εμείς εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της πόλης, σύμφωνα και όπως τα βλέπουμε εμείς, με γνώμονα μόνο την εξέλιξη και το μέλλον της πόλης αυτής. Ως εκ τούτου, η δίκαια απόφαση που πήραμε επικυρώθηκε από μια δίκαια απόφαση της αποκεντρωμένης. Τίποτα λιγότερο, τίποτα παραπάνω. Εμείς δεν έχουμε καμία κόντρα με το Πανεπιστήμιο, έτσι το βλέπουμε, θέλουμε τη συνεργασία, αλλά η συνεργασία αυτή θα πρέπει να είναι από κοινού για όφελος όλης της πόλης και όχι μεμονωμένα και για κάποια μυαλά να μην τα αποκαλέσω πώς. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Βόλου και η πόλη του Βόλου είναι παντρεμένοι. Είναι δοχεία συγκοινωνούντα, δεν είναι αλληλένδετα. Και έτσι πρέπει να πάμε. Καλό καλοκαίρι.
θα το έχετε καταλάβει, σήμερα κλείνουμε περίπου τα 7 χρόνια. Όποιος έχει κάνει κόντρα μαζί μας έχει χάσει. Και γιατί? Γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε τους πολίτες, αγαπάμε την εξέλιξη. Λοιπόν, δεν έχουμε προσωπικά συμφέροντα. Τον αγώνα που κάνει η Δημοτική Αρχή τον κάνει για την πόλη. Δεν έχουμε ιδιοτέλειες. Ως εκ τούτου, ένα δημοτικό μέγαρο, σύγχρονο, για μια σύγχρονη πόλη όπως είναι ο Βόλος, ας αναλογιστούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί. Τόσα χρόνια τι κάνανε. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία. Το δημοτικό, το δικαστικό μέγαρο δεν είναι υπόθεση του Δήμου. Συμβάλαμε. Την υπόθεση τώρα είναι στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης. Και σας διαβεβαιώ ότι θα γίνει. Είτε θέλουν κάποιοι είτε δεν θέλουν. Γιατί η σημερινή κυβέρνηση έχει δει ότι εδώ δημιουργούμε κάτι καλό και θα συμβάλλει προς αυτό. Από την πλευρά του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, κ. Ζήσης Μαμούρης, έχει επισημάνει. Ο αποχαρακτηρισμός του συγκεκριμένου οικοπαίδου ανατρέπει ριζικά το σχεδιασμό. Για την αναγκαία επέκταση της Πολυτεχνικής Σχολής και γενικότερα του Πανεπιστημίου στην περιοχή και στην πόλη του Βόλου και αναγκάζει το Ίδρυμα να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι, καθώς δήθεν μηχανικός εξαπατούσε βολιώτες ηλεκτρολόγους, στα 1.400 ευρώ υπολογίζεται η ηλία του. Ένας άνδρας που υποδιόταν τον πολιτικό μηχανικό συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Βόλου, καθώς κατάφερε να ξεγελάσει δύο ηλεκτρολόγους της πόλης, υποσχόμενους τους έργα σε νησιά των Κυκλάδων, παίρνοντας και την ανάλογη μίζα. Τα δύο περιστατικά εξαπάτησης καταγγέλθηκαν από τους ηλεκτρολόγους στο σωματείο τους, ο πρόεδρος του οποίου κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 68χρονος απατεώνας υποσχόταν ανύπαρκτες δουλειές σε επαγγελματίες και ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για τη μεσολάβηση. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνταν σε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Αυτός ο άνθρωπος παρουσιάστηκε στο Βόλο ως πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας. Πήγε σε δύο μαγαζιά που πουλάνε ηλεκτρολογικό υλικό, συστήθηκε ως κατασκευαστής και ότι πρόκειται να φτιάξει 50 σπίτια στις Ποράδες. Με εξέλιξη σε Μύκονο, Σαντορίνη, Σύφνο κτλ. Και άλλα τόσα σπίτια, 50 σε κάθε νησί, και ζήτησε να συνεργαστεί με ηλεκτρολόγους εδώ της περιοχής για την κατασκευή, λέγοντας ότι και από αυτούς θα ψωνίσει το ηλεκτρολογικό υλικό. Αφού του πρότειναν κάποιους ηλεκτρολόγους ή έμαθε για κάποιους ηλεκτρολόγους, ξεκίνησε ένα-ένα να παίρνει τηλέφωνο από κάποιους πρώτους που μίλησε και τους έπεισε γιατί είχε μια ευχέρεια λόγου, είχε ένα παρουσιαστικό κτλ. Για αυτές τις δουλειές, τους πήρε και προσφορά. Του ζήτησε στο τέλος ένα ποσό των 750 ευρώ για φάκελο, για έξοδα, για να τους προωθήσει τις δουλειές. Δύο συνάδελφοι τα έδωσαν τα χρήματα, πίστηκαν, τους κορόιδεψε. Κάποιοι όμως συνάδελφοι δεν πίστηκαν. Ήρθαν σε επαφή με το σωματείο και συγκεκριμένα με μένα, με τον πρόεδρο. Τους είπα να ψάξουμε αμέσως το όνομα, να δούμε αν όντως είναι πολιτικοί μηχανικοί, αν είναι κατασκευαστές. Γιατί στον ένα ξένησε ότι η σφραγίδα δεν είχε αφημί. Μόλις ψάξαμε δεν υπήρχε αυτό το όνομα σαν πολιτικός μηχανικός πουθενά, οπότε καταλάβαμε ότι πρόκειται περί απάτης. Αμέσως ενημέρωσα την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, μίλησα με τον κύριο Αλεξάκη, ο οποίος μας κατεύθυνε να απευθυνθούμε στον κύριο αστυνομικό διευθυντή της ασφάλειας. Έγινε η συνεννόηση, εκκρεμούσε απάντηση από συνάδελφο στον άνθρωπο αυτό, οπότε με τις καθοδηγίες της ασφάλειας έγιναν τα δέοντα και πιάστηκε ο άνθρωπος επ' αυτοφόρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, το κόλπο του 68χρονου είχε πιάσει και σε άλλες περιοχές της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστό πόσα είναι τα θύματα του συνολικά. Στη γείτονα χώρα τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε σήμερα ότι κατέστη σαφές τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζο Μπάιντεν ότι η θέση της Άγκυρας στο πυρευλικό σύστημα S-400 παραμένει αμετάβλητη. Μην περιμένετε από την Τουρκία να λάβει νέα μέτρα σε σχέση με τα F-35 ή τους S-400. Επειδή έχουμε κάνει ήδη ό,τι έπρεπε από την πλευρά μας τα F-35, δήλωσε ο Ερντογάν, όπως αναφέρει το Sputnik Τουρκίας. Σας ζητήσαμε το σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot, αλλά δεν το δώσατε σε εμάς. Αντίθετα, αφαιρέσατε ακόμη και αυτά που είχαν τοποθετηθεί στις βάσεις μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Λύσαμε αυτό το ζήτημα μόνοι μας, δήλωσε ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Μπαγκού του Αζερβαϊτζάν. Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα ήθελε να επισκεφθεί την Τουρκία και είπε ότι μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη εκεί. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία σκοπεύει να συζητήσει το θέμα της συνεργασίας της αμυντικής βιομηχανίας με τις ΗΠΑ. Στη μελλοντική διαδικασία διαπραγματεύσεων θα συμμετάσχουν οι επικεφαλείς του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και της Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε ο Ερντογάν. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά τις έντονες αντιδράσεις
που προκάλεσε στην Άγκυρα η Κολοτούμπε Ερντογάν στο θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μια συμμαχική χώρα που παίρνει μια τέτοια θέση σε ένα ζήτημα που δεν έχει καμία σχέση με τον ΝΑΤΟ, το θέμα των Αρμενίων, μας έχει ενοχλήσει και αναστατώσει. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρίς να το υπενθυμίσουμε στον Biden, είχε πει χαρακτηριστικά ο Ερντογάν πριν τη συνάντηση. Αμέσως μετά ο Ερντογάν δήλωσε για το καυτό για την Τουρκία θέμα της γενοκτονίας. Δόξα τω Θεώ δεν τέθηκε καθόλου το ζήτημα αυτό. Στην άλλη γραμμή της σύνδεσης, η βουλευτής του Νόμου Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Στέλλα Μπίζιου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τζανακούλη. Δράτουμε τις ευκαιρίες με το προηγούμενο ρεπορτάζ που παίξαμε και αφορούσε βεβαίως τον Τούρκο Πρόεδρο. Και σύμφωνα με την συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Μπίζιου, τι πιστεύετε, θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι? Να ρωτήσω βασικά αν το σήμα μου είναι καλό και αν ακούγομαι έτσι όπως πρέπει, γιατί... Είναι μια χαρά, γιατί έχουμε έντονη κακοκαιρία εδώ στη Λάρισα. Είχαμε έντονη κακοκαιρία στη Λάρισα σήμερα και είχαμε και ένα πρόβλημα με την σύνδεση πριν από λίγο, αλλά νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός, Πρόεδρος, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συζητήσεων. Είναι πολύ σημαντικό η Τουρκία να παραμείνει κοντά στη Δύση, κοντά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι ώστε να αναγκάζεται κατά κάποιο τρόπο να ασπάζεται τις πολιτικές της Ευρώπης και να σέβεται και το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι και ο στόχος του Προέδρου. Γιατί από ό,τι φαίνεται καταφέραμε σαν Ελλάδα να κάνουμε το πρόβλημα ευρωπαϊκό. Ακριβώς. Αυτό έγινε και με τη μεγάλη επιτυχία της αποτροπής της εισόδου της μεταναστευτικής ροής πέρυσι στον Εύρο, όταν η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες έτσι ώστε να εξαναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άντληση περισσότερων κονδυλίων. Αλλά είδαμε ότι η Ελλάδα στάθηκε ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας και για την... απέδειξε δηλαδή ότι υπερασπίζεται στεναρά και τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Να πάμε στα σημερινά όμως. Της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Βεβαίως. Να πάμε στα σημερινά, κυρία Μπίζιου, συγκεκριμένα στο πακέτο των 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα. Σε αυτό αναφέρεται έντονα πια ο εξωγενός τύπος. Συγκεκριμένα, να θέσω μερικά παραδείγματα από αυτά τα οποία έχουν γραφτεί ως τώρα από το μεσημέρι. Τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε ευρύ φάσμα έργων, αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο. Το Reuters λέει το ελληνικό σχέδιο στοχεύει σε μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή οικονομία. Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η Ελλάδα λαμβάνει στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 175 επενδυτικά προγράμματα με έμφαση κυρίως στην πράσινη οικονομία και την ψηφιοποίηση. Όλα αυτά είναι από τη μία πλευρά. Έρχεται όμως και από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση. Και ρωτάει, ποια ήταν τα προαπαιτούμενα για αυτό το πακέτο στήριξης που ενέκρινε η Κομισιόν? Μήπως δώσαμε γη και ειδόρ? Κυρία Τζανακούλη, σας βρίσκω πολύ διαβασμένη. Σας ευχαριστώ κιόλας και για την εισαγωγή, ήταν πολύ κατατοπιστική. Η αντιπολίτευση έρχεται σήμερα να μιλήσει για το τεράστια επιτυχία σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο περιέχει 175 επενδύσεις, έργα και μεταρρυθμίσεις για την Ελλάδα, μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας μας. Μία μέρα μετά την, να το πω, αντιπολίτευση φαρσοκομωδία που είδαμε χθες στην ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου, αφού βέβαια μαζεύτηκαν 10 νοματάοι έξω από την Βουλή επί 3 μέρες και δημιουργούσαν πρόβλημα στο να προσέλθουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους. Σήμερα τολμάνε και ασκούν και κριτική σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ίδια ανακοίνωσε ότι βλέπει θετικά το πρόγραμμα της Ελλάδας. Το πρόγραμμα, να πούμε, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα δοθεί και σε άλλες χώρες και έρχεται σε απάντηση μιας πρωτοβουλίας που είχε λάβει ο Πρωθυπουργός μας μαζί με άλλους ηγέτες, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν οι χώρες από ευρωπαϊκά κονδύλια εν όψη και αντιμετώπισης των οικονομικών δυσκολιών από την πανδημία.
μαζί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τις ιδιωτικές επενδύσεις, τα συνολικά κεφάλαια τα οποία θα κινητοποιηθούν αγγίζουν τα 70 δις ευρώ, ως το τέλος της χρονιάς 7,5 δις ευρώ. Μιλάμε για... για πολλά χρήματα που θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Ναι, μιλάμε για ένα εθνικό σχέδιο πραγματικά με όραμα να... την ανασύνταξη αυτής της χώρας, την οποία επί 5 χρόνια, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην Βουλή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ προσπάθησε να αποσυνθέσει με κεντρικούς πυλώνες την πράσινη μετάβαση, την πράσινη ενέργεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, του οποίου ένα μεγάλο ψηφιακό βήμα έχει συντελεστεί καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας στη χώρα μας, και αυτό είναι πλέον πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, αρχής γενομένης από χθες που ψηφίσαμε το εργασιακό νομοσχέδιο με πάρα πολλές τομές και μεταρρυθμίσεις, ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά απαντήστε μου, ποια ήταν τα προαπαιτούμενα όμως, τα προαπαιτούμενα για να μας δώσουν όλα αυτά τα δις? Τα προαπαιτούμενα θα συζητηθούν μαζί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως δεν είναι αυτά τα οποία ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μας ζητηθούν. Δεν ξεπουλάμε κανένα. Δεν κάνουμε ότι τις συμφωνίες που κάναν αυτοί να υποθηκεύουμε το μέλλον της χώρας μας εμείς. Λοιπόν, όσον αφορά, πολύ καλά, όσον αφορά τώρα στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο πέρασε χθες με 158, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μια πλειοψηφία των άρθρων, όχι όλα. Και υπήρξε και έντονη κόντρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, τελικά καταργείται το 8ωρο. Καταργούνται οι 5 μέρες εργασίας. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται διαμαρτυρίες, πορείες, κινητοποίησεις, απεργίες. Ακόμη και χθες που τα παιδιά δίνανε πανελλήνιες, είχαν το άγχος. Θα μπορέσουν να δώσουν πανελλήνιες? Δώσανε. Παρά το άγχος, τους δώσανε πανελλήνιες. Τι γίνεται τελικά, κυρία Μπίζιου? Ναι, γιατί άσκηση αγωγή στο... έκανε η Κεραμέως το αρμόδιο ένδικο, το καθήλυνα αρμόδιο ένδικο βοήθημα στο Συμβουλίο της Επικρατείας και απέσυραν τις κινητοποιήσεις τους. Το μεγαλύτερο, το πιο αστείο fake news που έχουμε ακούσει κατά όλη τη διάρκεια της ζήτησης αυτού του νομοσχεδίου είναι ότι καταργούμε το 8ωρο. Μύθος πρώτος, εμβληματικός. Όποιος το λέει καταργεί την ελληνική γλώσσα, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Ρητά το άρθρο 55 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι προστατεύεται το 8ωρο. Επίσης, δεν γίνεται να το καταργήσουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκώς κατοχυρωμένο και κτημένο. Τι λέτε ότι υπάρχει όλη αυτή η ένταση? Αυτοί που υποκινούν τις εντάσεις έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο? Γιατί ακριβώς πρέπει κάπου να πατήσουν, να λαϊκίσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το άρθρο που κατοχυρώνει το 8ωρο. Ενώ ψήφισε παρόσεις ρυθμίσεις για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των απασχολούμενων και στην οδηγία την οποία ο ίδιος έχει προσυπογράψει σχετικά με τις ευέλικτες ρυθμίσεις του ουραλίου, έτσι ώστε να μπορεί κυρίως εμείς οι γυναίκες που μας αφορά να συμφιλειώνουμε την προσωπική με την επαγγελματική μας ζωή. Δηλαδή, πραγματικά αντιπολίτευση δελφινάριο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε και για να σας αποδεσμεύσω ένα τελευταίο σχόλιο θέλω. Ειδικά η κυβέρνηση έκανε πολύ μεγάλο αγώνα και τεράστια καμπάνια ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. Ενώ ξαφνικά έχει πείσει σχεδόν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδος, των Ελλήνων, για να εμβολιαστούν. Ξαφνικά έχουν κάνει με το AstraZeneca την πρώτη δόση κάποιοι και τώρα έρχεται η Επιτροπή και το καταργεί, κυρία Μπίζιου. Μεταξύ των οποίων και εγώ. Είστε κι εσείς μέσα σε αυτούς που είστε στην πρώτη δόση με το AstraZeneca. Είμαι στην πρώτη δόση Άστρα και περιμένω τώρα να κάνω την δεύτερη δόση μου την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το τείχος της ανοσίας και να δημιουργήσουμε την ανοσία και να πάρω και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Να μπορώ να ταξιδεύω άνετα, να κινούμε άνετα, χωρίς να δούμε αν θα δοθούν περαιτέρω κίνητρα σε αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από ό,τι φημολογείτε, εξετάζεται. Δεν σκέφτηκε καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης ελευθερία ο ΣΥΡΙΖΑ που ισχυρίζεται ότι έβαλε πλάτη να πει μία καλή κουβέντα. Ο μόνος ο οποίος μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε πραγματικά για να θεωρούμαστε πιο αξιόπιστοι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κυβέρνηση
κατόρθωσε να διαχειριστεί σωστά και έτσι με προσήλωση το σχέδιο εμβολιασμού, αυτό το οποίο αναπτύξαμε, ήταν νομίζω ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είχε και την πολιτική τόλμη και έτσι, ευσυνειδησία να το παραδεχθεί. Είδαμε ναι, σήμερα, να λέμε και σήμερα, τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, δεν κάνει και ιδιαίτερη αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, δεν κάνει, ήσυχου σας έχει. Το στέλεχος του, τον κύριο Πολάκη, να λέει ότι δεν θα, αν ήταν ο ίδιος υπουργός υγείας, δεν θα υποκινούσε, δεν θα εμβολιαζόταν. Για το εμβόλιο, λέτε. Μαζικός εμβολιασμός, ναι. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν ήταν αυτός υπουργός υγείας. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, ευτυχώς. Εσείς, κύριε Μπίζου, πάτε, χτυπάτε παλαμάκι χωρίς μάσκα. Δεν το είδα αυτό. Δεν χτυπάτε, φαντάζομαι, παλαμάκια χωρίς μάσκα. Είστε πιο προσεκτικοί. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Εγώ ευχαριστώ για την σημερινή κουβέντα μας. Να είστε καλά. Ήτανε κατατοπιστική και ευχαριστώ ειλικρινά γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει πολλά να δώσει ακόμα στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Καλό απόγευμα. Όλοι μας είναι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Μειωμένοι. Τη χάσαμε την κυρία Βίζιου. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Μειωμένη είναι η κίνηση και στα χρυσοχοεία του Βόλου, ενώ ευελπιστούν οι επαγγελματίες σε ανάκαμψη του κλάδου. Μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και τα τελευταία δύο χρόνια, οι επαγγελματίες που έρχονται αντιμέτωποι με την υγειονομική επισημαίνουν ότι τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί δύσκολα. Την ίδια ώρα στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση να ενισχυθεί το επιχειρήν στη χώρα. Ο τηλεοπτικός φακός του Άστρα βρέθηκε σε χρυσοχοεία της πόλης του Βόλου, με έμπειρους καταστηματάρχες να επισημαίνουν ότι η κίνηση είναι μειωμένη, ειδικότερα σε αντικείμενα όπως γάμοι και βαφτίσεις, που στηρίζουν το συγκεκριμένο κλάδο. Κοιτάξτε, μετά από 13 χρόνια κρίσης και 2 χρόνια lockdown, δεν μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις από τη δουλειά. Ένα μεγάλο θέμα, πάρα πολύ μεγάλο θέμα για μας, ειδικά τα χρυσοχοεία, είναι ο τουρισμός. Εφόσον δεν έρχονται τουρίστες, είναι πρόβλημα για μας. Βλέπουμε τι γίνεται με την Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται. Τα τουριστικά θέρετρα είναι άδεια, οπότε αυτό φέρνει και μια πτώση στο επάγγελμά μας. Επίσης, η μειωμένη καλεσμένη σε γάμους ή σε αραβώνες και όλα αυτά, σημαίνει πάλι μείωση του τζίρου των χρυσοχοειών. Αλλά και άλλων, όχι μόνο των χρυσοχοειών, αλλά και όλης της αγοράς στην ουσία, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς στηρίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις, γάμους, αραβώνες, βαφτίσεις. Επίσης, η αναβολή των γάμων οι οποίοι έχουν γίνεται, τα βλέπετε. Δηλαδή, τώρα γάμος χωρίς να, με ένα τραπέζι, χωρίς μουσική, χωρίς τίποτα, δεν είναι γάμος. Έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε, λογικό είναι όλο αυτό επιφέρει μια μείωση τζίρου στις επιχειρήσεις μας, η οποία, όπως είπαμε, σε συνδυασμό με τα 13 χρόνια της κρίσης, αλλά και τα 2 χρόνια lockdown, έχει φέρει την αγορά σε δύσκολο σημείο, έτσι, και ειδικά στον κλάδο το δικό μας. Το καλοκαίρι τώρα υπάρχουν κάποια στοιχεία που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση του τζίρου, αλλά πιστεύουμε ότι είναι παροδική. Σε σύνολο χρόνου υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πτώση και στα χρυσοχοεία. Το μήνυμα πάντως είναι συγκεκριμένο από πλευράς του επιχειρήν σε πανελλαδικό επίπεδο να γίνουν τα απαραίτητα βήματα και σε κάθε περίπτωση να δοθούν και φορολογικές ανάσες στους επαγγελματίες. Τα εγγένεια του νέου κόμβου στο Βόλο Αθηνών Μελαρίσης έγιναν σήμερα το πρωί από τον Μητροπολίτη Δημητριάδο Συγνάτιο, παρουσία του Δήμαρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου και των συνεργατών του στη δημοτική ομάδα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και των σορφυλάτων. Εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το πρωί ο νέος κυκλικός κόμβος Αθηνών Λαρίσης. Με το νέο κόμβο καταργούνται φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης και Αθηνών. Το έργο κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. Κρίθηκε απαραίτητη η προέκταση της γέφυρας του Κραυσίδωνα προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων. Και δίνει κάνει μια κυκλοφοριακή ρύθμιση πολύ εύκολη για την είσοδο και την έξοδο προς την πόλη και αντίθετα. Είναι σε μια περίοδο πραγματικά κρίσης που όλα έχουν σταματήσει. Η σημερινή Δημοτική Αρχή συνεχίζει να δημιουργεί έργα, να εγκαινιάζει προς όφελος των πολιτών και της πόλης. Και να ευχαριστήσω και την σημερινή κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών που συμβάλλει στο μέγιστο,
στα πλαίσια μιας, αν θέλετε, άλλης εικόνας που θέλουμε να κάνουμε έναν Βόλο ευρωπαϊκό, έναν Βόλο καλύτερο, γιατί πλέον επί σειρά δεκαετιών ο Βόλος ήταν σε ένα τέλμα. Άλλαξε η πόλη και το βλέπει όλος. Όποιος δεν θέλει να το δει, λυπάμαι πολύ. Ως εκ τούτου, θέλω για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τη ΔΕΣ Θεσσαλίας, η οποία συνέβαλε σε ένα ποσοστό με τα φυτά και την διάπλαση, αν θέλετε, του κόμβου, και είμαστε ανοιχτοί για ένα καλύτερο αύριο. Θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε. Όπως βλέπετε, όλη η πόλη είναι ένα εργοτάξιο και σε 10 μέρες θα δώσω μια συνέντευξη τύπου, γιατί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες γκρίνιες και μουρμούρες, να καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης το τι γίνεται στην πόλη. Γιατί δυστυχώς οι βρικόλακες δεν σταματάνε, βρήκανε τώρα έδαφος και δυστυχώς δεν έχουμε διαζώσει Δημοτικό Συμβούλιο να γελάσει όλο το Πανελλήνιο μαζί τους. Πολύ ως ο νου που θα τα πούμε από κοντά. Να ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά τη συνεργασία που έχω με την κυβέρνηση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σήμερα βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή του Βόλου και ο Δήμαρχος υλοποιούν έναν ακόμη κόμβο. Θυμάμαι ότι αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, μαζί με τον Δήμαρχο, είχαμε επισκεφθεί τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αμέσως αντελήφθηκε τη σημασία της ολοκλήρωσης του δικτύου των κόμβων που αλλάζουν το Βόλο, που πραγματικά καθιστούν τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη πιο βιώσιμες και πιο ανθρώπινες. Ο επισκέπτης του Βόλου μπορεί να καταλάβει τη διαφορά με τη λειτουργία των κόμβων, αλλά και ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Έχω την εξουσιοδότηση τόσο από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, όσο και από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, απευθυνόμενος προς τους συμπολίτες, να πω ότι όσον υπάρχουν σοβαρές προτάσεις, μελέτες, αποτελεσματικότητα και ταχεία παράδοση των έργων, εποφελία της κοινωνίας, η κυβέρνηση θα είναι πάντα δίπλα και θα στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. Είναι ευθύνη όλων μας, πρωτίστως του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλων των υπολείπων, ο Βόλος να κερδίσει τη θέση που του αξίζει μεταξύ των ωραίων και μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Τα εγγένεια τελέστηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο, παρουσία του Δημάρχου Βόλου κυρίου Μπέου και των συνεργατών του από τη Δημοτική Ομάδα. Ο Δήμαρχος πάντως δεσμεύτηκε για την κατασκευή άλλων τριών κυκλικών κομμών στη Νέα Ιωνία και στο τέλος της οδού Πολυμέρη, που συνολικά θα διευκολύνουν το κυκλοφοριακό, όπως είπε, πρόβλημα της πόλης. Οι κάλπες έκλεισαν σήμερα για τους συνταξιούχους της Λάρισας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Συνταξιούχων Λάρισας, με τη συμμετοχή να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τελευταία μέρα σήμερα οι συνταξιούχοι. Κλείνουμε το βράδυ, θα πάμε στο Σικούριο τελευταία και κλείνουμε την κάλπα που αρχίσαμε τη Δευτέρα. Η προσέλευση, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι να πάρουμε υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα κτλ. Εμείς τα πειθαρχήσουμε στα πρωτόκολλα, είπαμε τους συνταξιούχους να μεθούν και ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα αυτό των συνταξιούχων του ΙΕΚΑ. Είναι μια διαδικασία η εκλογή, όσο περισσότερο ψηφίζουν τόσο καλύτερα, αλλά πάντα όμως ο αγώνας θα συνεχίζεται ανεξαρτήτως εκλογές τελειώνουν σήμερα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Εμείς είχαμε την άλλη φορά τη μάζοξη του Βόλου και προγραμματίζουμε ομοσπονδία κινητοποίησης, αν τα φαινόμενα της πανδημίας πάνε καλύτερα, προγραμματίζουμε για την 1η Οκτωβρίου, που είναι και η μέρα των συνταξιούχων, να έχουμε κάθοδο στην Αθήνα. Αλλά αυτό θα φανεί μέχρι τότε. Οι συνταξιούχοι αναφέρθηκαν και στην επιστροφή των αναδρομικών για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότηση μετά το 2016. Η κυβέρνηση, αν πάρουν οι συνταξιούχοι υπόψη τι ακούσαμε από τα μεγάλα κανάλια, όχι από τα επαρχιακά, οι συνταξιούχοι τώρα θα είχαν λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά που λένε τώρα, αυτά είναι με τον νόμο Κατρούκολο, όσοι δώσαν και βγήκαν σύνταξη μετά το 2016. Δεν έχει καμιά σχέση με τα αναδρομικά. Αυτά τα λεφτά που κλέψαν και που κλέβουν, τα 8 δις που λέμε, τα 8 δις του χρόνου που κλέψαν από τους συνταξιούχους, συνεχίζεται το κλέψιμο.
Εμείς διεκδικούμε όλα ό,τι μας κρέψαν. 13η, 14η σύνταξη. Αυτό εδώ έχει να κάνει μια σχέση με τον νόμο Κατρούκαλου, ο οποίος βγήκε υπολογισμός λάθος και τώρα το αναγνωρίζουν και θα πάρουν 200.000 συνταξιούχοι αυτά που δικαιούνται. Αυτό είναι συνταξιούχοι μας 1.200.000. Από την επιστροφή των αδρομικών θα ωφεληθούν 200.000 συνταξιούχοι. Νέο απεργιακό συλλαλητήριο πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας στην παρουσία και των αγροτών, τόσο για το εργασιακό νομοσχέδιο, όσο και για τα προβλήματα των αγροτών με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑΝ. Με συλλαλητήριο στην καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία της πόλης, κορυφώθηκαν αντιδράσεις των εργαζομένων στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου της πόλης και πραγματοποίησε συγκέντρωση. Μέσω της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ θα πάρουμε ψίχουλα, αφού ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός, είναι αντιαγροτικός, είναι ενάντια στα συμφέροντα των αγροτών. Πληρώνουμε μόνο υψηλές εισφορές χωρίς να λαμβάνουμε αποζημιώσεις. Οι εξαγγελίες που έκανε και σήμερα κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεων και μόνο που εξαγγείλαμε τις κινητοποιήσεις, αναγκάστηκε επιτέλους να εμφανιστεί ο Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ για να μας πούν ότι τέλη Ιουλίου θα δώσουν προκαταβολή όταν καίγεται το πυλικούδι εδώ στη Λάρισα, όταν δεν υπάρχει φράγκο για τα καλλιεργητικά έξοδα και τα εφόδια που χρειάζονται οι αγρότες για να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Και όταν λέει ότι θα αποζημιωθούμε έως το ΕΛΓΑ, σημαίνει αποζημίωση 60% για 100% ζημιά. Στην κεντρική πλατεία κατέθεσαν και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας με περίπου 30 τρακτέρ που διαμαρτύρονται για ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις. Δίνουμε δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας εδώ πέρα στην κεντρική πλατεία. Περνάμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι έχουμε καταστραφεί, έχουν πληγεί, έχουμε χάσει όλες τις καλλιέργειές μας, είτε αυτό λέγονται δενδροκαλλιέργειες είτε αμπελοκαλλιέργεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακούσει μόνο από την κυβέρνηση μόνο υποσχέσεις. Περιμένουμε άμεσα να προχωρήσουν σε δίκαιες αποζημιώσεις, εκτιμήσεις και ο κόσμος επιτέλους να δει χρήματα στην τσέπη. Γιατί οι αγρότες της ευρύτερης επαρχίας και του νομού περιμένουν μία χρονιά να αυτό είναι το εισόδημά τους, να πάρουν χρήματα. Και δεν γίνεται όπως και πέρυσι οι αγρότες του Τυρνάβου να περιμένουν 379 ημέρες για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και απεργιακή κινητοποίηση το πρωί με δεκάδες πολίτες να δίνουν παρόν στη συγκέντρωση. Στην άλλη γραμμή της είδησης, η κυρία Λιτό Τσακίρη, συγγραφέας και παιδαγωγός. Καλησπέρα και ευχαριστώ ειλικρινά που είστε ζωντανά μαζί μας. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Τσακίρη, είναι το 10ο βιβλίο αυτό, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, και ονομάζεται «Η Αλφαβήτα της Μανούλας», είναι ένα αλφαβητάριο αφιέρωμα σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Ακριβώς, ένα αλφαβητάρι γεμάτο συναισθήματα, ένα αλφαβητάρι που προάγει το θεσμό της οικογένειας, την πολύτιμη σχέση μητέρας-παιδιού, και παράλληλα μαθαίνεις το παιδί με εφάνταστο τρόπο τα γράμματα της αλφαβήτου. Είναι γραμμένο έμετρα, το έχει εικονογραφήσει εξαίρετα η πρικισμένη Λιάννα Δενεζάκη, η εικονογράφος που αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μίλησε στα συναισθήματα μου και μπόρεσε να αποδώσει απόλυτα αυτά που ήθελα να μοιραστώ. Το βιβλίο το ακολουθούν δύο τραγούδια. Είναι μελοποιημένο και αυτό πως το προηγούμενο. Κοιτάξτε, λόγω πανδημίας και θαλεπών καιρών αποφασίσαμε με τον εκδότη τα τραγούδια να τα δώσουμε σε διαδρομές μέσα για να κατεβάσουμε το κόστος του βιβλίου και να είναι πιο εύκολα βατό για τις οικογένειες. Μάλιστα. Οπότε τα δύο τραγούδια υπάρχουν μέσα οι διαδρομές τους, είναι στο κανάλι μου στο YouTube και είναι ελεύθερα για όλα τα παιδάκια, είτε έχουν το βιβλίο είτε δεν το έχουν, να τα ακούσουν και να δούνε και να ξεφυλίσουν το βιβλίο μέσα από τα βίντεο των τραγουδιών. Είναι δουλειά της κυρίας Σαμαρίνα και αυτό. Βεβαίως, η Ελένη Σαμαρίνα συνεργάστηκε μαζί μου και ετοιμάσαμε τα δύο αυτά τραγούδια για τη Μανούλα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις Τσιαμπίρης Πυραμίδα, οι οποίοι
με εμπιστεύονται και μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που δεν βγαίνουν βιβλία όπως βλέπετε, ειδικά Ελλήνων συγγραφέων, είναι πολύ μεγάλη τιμή που μέσα στην πανδημία μου βγάλαν 2 βιβλία. Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη στο άτομό μου. Εγώ θέλω να πω ότι οι δουλειές μου τα τελευταία 8 χρόνια κυκλοφορούν υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, του οποίου είμαι μέλος στο τμήμα παιδιού και ενεργοποιώ σχολεία εθελοντές σε ολόκληρη τη χώρα για να ευαισθητοποιήσουμε από μικρά τα παιδιά μας σε ό,τι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλοβοήθεια, το σεβασμό στον συνάνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να... και τα παιδιά βιώνουν τη χαρά ότι προσφέρουν κάτι, κουπόνια σούπερ μάρκετ μαζεύουν, τα σχολεία που με καλούν σε όλη τη χώρα και φέτος διαδικτυακά όλες οι εκδηλώσεις μου την έγιναν. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν σε ένα νησί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ήταν η πρώτη διαζώσεις εκδήλωση. Ναι. Έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, φυσικά χωρίς γονείς. Εγώ είμαι πλήρως εμβολιασμένη. Διεκδίκησαν να κάνουμε από κοντά τα παιδιά, μετηρώντας όλους τους κανόνες και τις αποστάσεις που έπρεπε, και έγινε η πρώτη παρουσίαση της ΑΒΙΤΑΣ εκεί, στην Κρήτη, το νηπιαγωγείο παιδικό σταθμό Παιδική Φωλιά. Όμως τα βιβλία ταξιδεύουν, ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο και αυτή την κακή συγκυρία που δεν μπορούσε κανείς μας να μετακινηθεί. Κάναμε εκδηλώσεις μέχρι και στην Κύπρο, σε σχολεία της Κύπρου. Τα παιδιά μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα μαζί μου. Κάναμε το project κανονικά όπως και από κοντά. Και παράλληλα πήραν και τα βιβλία τους και στήριξαν και με αυτόν τον τρόπο και ναι, με κουπόνια. Κυρία Σακή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια ήταν η έμπνευση για να γράψετε το αλφαβητάρι της Μανούλας? Θεωρώ ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού το σηματοδοτούν σε όλη του τη ζωή. Και γι' αυτό αποφάσισα να δουλέψω και με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θεωρώ ότι είναι ο θεμέλιος λίθος για τα παιδιά. Αυτό το αλφαβητάρι είναι έτσι ακριβώς όπως μου αρέσει να εκπαιδεύω τους μικρούς μου μαθητές. Τα παιδιά σε κάθε σελίδα ανακαλύπτουν εικόνες από αντικείμενα που αρχίζουν από το γράμμα που παρουσιάζει. Ναι. Απ' την άλλη μιλούν για αξίες ζωής. Οι στίχοι μιλούν για αξίες ζωής που είναι σημαντικές να τις προάγουμε σε αυτές τις ηλικίες. Δεύτερον, τι αρέσεις μας στην κάθε Μανούλα να ασχοληθεί με το παιδί της, ουσιαστικά δεν θέλει πολύ χρόνο, λίγο και σημαντικό για να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα. Η αλφαβήτα της Μανούλας λοιπόν είναι γραμμένη για μεγάλους και παιδιά, ενώ παράλληλα είναι ένα εφάνταστο αλφαβητάρι για να μάθουν τα παιδιά μας παίζοντας και τραγουδώντας όλα τα γράμματα της αλφαβήτης, της ελληνικής αλφαβήτης. Μάλιστα. Και πού το βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας. Και πληκτρολογώντας το διαδίκτυο σε ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Ετοιμάζετε και άλλη δουλειά? Δόξα τω Θεώ, είναι παντού. Δεν σας άκουσα. Δόξα τω Θεώ, λέω, συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος έχει τόσο μεγάλο δίκτυο που βρισκόμαστε και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας διαβάσαμε πάρα πολύ. Και δεν έχουμε τελειώσει, του lockdown, για να το θέσω πιο σωστά. Κατά τη διάρκεια του lockdown και διαβάσαμε και είδαμε και πολύ τηλεόραση. Αυτά τα δύο ήτανε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο, δεν είχαμε άλλη διαφυγή. Πείτε μου κάτι ακόμα, ετοιμάζετε καινούργια δουλειά? Ναι, βεβαίως. Ετοιμάζεται μία πολύ υψηλών απαιτήσεων δουλειά. Μια δουλειά η οποία έχει 12 τραγούδια,
Ο τίτλος της είναι «Οι καλύτεροι γονείς του κόσμου» και μιλά για όλα αυτά τα οποία θα ήθελαν τα παιδιά να έχουν οι γονείς τους για να είναι αυτά ευτυχισμένα. Δηλαδή είναι ένα ψυχογραφικό, είναι γραμμένο για όλους τους γονείς, πραγματικά θα πάρουν πολλά μηνύματα και είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να το απολαύσουν και να το χαρούν και τα παιδιά. Αλλά δεν είναι ένα καθαρά παιδικό βιβλίο. Ωραία. Είναι ένα βιβλίο για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά, κυρία Τζακίρη. Περιμένουμε τις ωραίες δουλειές που προσφέρουν πραγματικά να τις παρουσιάσουμε και να τις αναδεικνύουμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Αλλάζουμε κλίμα. Την έντονη διαμαρτυρία τους εξέφρασαν μαθητές και γονείς για το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας προς τη Δημοτική Αρχή που για τις ζημιές που είχαν προκληθεί στο πρόσφατο σεισμό δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Με κεντρικό σύνθημα το 3ο απαιτεί σχολείο για να κτιστεί, μαθητές και γονείς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης από το σχολείο τους στην οδό Ιωστινιανού μέχρι και το Δημαρχείο στο κέντρο της πόλης. Οι μικροί μαθητές μπήκαν μπροστάριδες στην πορεία και πολιόρκησαν τον Δημαρχείο αλλά και τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ντίνο Διαμάντο, ο οποίος ενημέρωσε για τις επαφές του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη σήμερα αλλά και αύριο στην Αθήνα για την διεκδίκηση περισσότερων κονδυλίων για την αποκατάσταση των ζημιών στα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Είμαι εδώ εκ μέρους του Δημάρχου Λαρισαίων, του Απόστολου του Καλογιάννη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και μίλησα τηλεφωνικά πριν ένα λεπτό μαζί του. Και τον ενημέρωσα για τη δικιά σας την παρουσία εδώ. Θέλω να ξέρετε όλοι, πρώτα τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ότι η μελέτη για το σχολείο είναι έτοιμη. Δεύτερον, ο Δήμος φρόντισε η μελέτη να είναι ήδη εδώ και μέρες έτοιμη. Απαιτεί ένα ποσό χρημάτων για να υλοποιηθούν οι εργασίες που το παλιό πέτρινο σχολείο θα είναι και πάλι ασφαλές να στατεχθεί στις αίθουσές του. Αυτό το ποσό το αρχικό, 500.000, εκρήθηκε από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό. Ο Δήμαρχος είναι κάτω στην Αθήνα για να μπορέσει να αποσπάσει και το υπόλοιπο ποσό το οποίο απαιτείται από την κυβέρνηση, έτσι ώστε ο εργολάβος να μπορεί να εγκατασταθεί και να κάνει τις εργασίες που πρέπει για να κάνουν το σχολείο πάλι ασφαλές. Κύριο έτοιμά τους να είναι έτοιμο για την καινούργια σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο νέο κτίριο, καθώς το παλιό έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό της 3ης Μαρτίου. Στόχος της σημερινής κινητοποίησης τους ήταν να αποσπάσουν τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία του σχολείου τους από το φθινόπωρο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα και ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.